Τα αργά αντανακλαστικά των αρχών της δημοκρατίας απέδειξαν σοκαριστικές καταγγελίες για κακοποίηση βρεφών από τη γυναίκα που ήταν επιφορτισμένη να τα φροντίζει, με την παλαιότερη να χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2022, χωρίς οι έρευνες να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Τα συγκλονιστικά στοιχεία έφερε στο φως η εφημερίδα Πολίτης, ενώ για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρουσιάζεται στη διερεύνηση των καταγγελιών, ο βουλευτής του Δίκο Χρήστος Ορφανίδης ζητά μέσω επιστολής εξηγήσεις από την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας. Όφιλε το Γραφείο Επιμελητές και Αστυνομία να με ρυθμίσω την ίδια στιγμή. Αλίμονο ο κάθε γονέας που παίρνει το παιδί του σε ένα σταθμό, το τέλος να το παίρνει πίσω και να είναι τραυματισμένο. Η πρώτη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με την μητέρα, όταν πήγε να παραλάβει το επτάμινο βρέφος της, διαπίστωσε ότι έφερε ελαφρύ μαύρισμα στο άνω χείλος, στο αριστερό βλέφαρο και στο δεξιό πηγούνι. Ανακρινόμενη, η βρεφοκόμος ισχυρίστηκε ότι το παιδί είχε κοιμηθεί με την πιπίλα και τραυματίστηκε καθώς τρυφογύριζε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στην κατάθεση της, η μητέρα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη της βρεφοκόμου παρά μόνο να της γίνει παρατήρηση. Η δεύτερη υπόθεση καταγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2022 με την μητέρα 19 μήνου βρέφους να καταγγέλει ότι το παιδί της έφερε ερυθρότητες στο κεφάλι και στο αριστερό μάγουλο, καθώς και χτύπημα στα χείλη. Με την βρεφοκόμο να ισχυρίζεται αυτή την φορά ότι το παιδάκι έπεσε από το καρεκλάκι του. Όταν το παιδί το υπέρνανε στο σταθμό, το παιδί αντιδρούσε, δεν ήθελε να κατέβει κάτω και αυτόν ήταν συνεπία αυτής της συμπεριφοράς, της βάναυσης συμπεριφοράς που είχαν μεν τις προηγούμενες μέρες. Η τρίτη καταγγελία υποβλήθηκε μόλις πριν από 2 μήνες, όταν βρέφος 6 μηνών που φρόντιζε η βρεφοκόμος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας με κάταγμα και μάτωμα στο κεφάλι. Αυτά τα πιστοποιητικά πολύ εύκολα η αστυνομία μπορεί να τα έβρει και να εξακριβώσει από τους θεράποντες ιατρούς τα τραύματα τα οποία είχαν. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ενώ η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2022 για ένα ολόκληρο και πλέον χρόνο, η εν λόγω παιδοκόμος εξακολουθούσε να προσέχει βρέφη στο σπίτι της, καθώς η τελευταία καταγγελία υποβλήθηκε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας υπέβαλαν καταγγελία μετά από σχετικό έλεγχο για εξάσκηση του επαγγέλματος χωρίς σχετική άδεια. Είχαν επικοινωνήσει γονείς παιδιού, οι οποίοι μου έχουν αναφέρει αυτό το περιστατικό, ότι μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει οτιδήποτε, ούτε τους έχουν ζητήσει οτιδήποτε περισσότερο να αναφερθούν ή να δηλώσουν για τα συγκεκριμένα περιστατικά που κατάγγειλα. Η αποκάλυψη για την κακομεταχείριση που φέρονται να υφίστανται βρέφη στα χέρια της βρεφοκόμου θορύβησα τον αρχηγό αστυνομίας, ο οποίος έδωσε οδηγίες για σύσταση ειδικής ανακριτικής ομάδας για την διερεύνηση και των τριών περιστατικών. Την ίδια ώρα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Βαγγέλου έχει ζητήσει έκθεση γεγονότων μέχρι τη Δευτέρα.